Το Πάσχα είναι πρώτο πυλών. Και εμείς, τι άλλο, από πασχαλινή διακόσμηση με χρώματα κοιμωλίας Montobello. Παίρνουμε MDF στοιχεία ή κόβουμε, εάν το έχουμε, γιατί όχι, και διακοσμούμε, φτιάχνουμε υπέροχα αυγά, κουνέλια, ό,τι κατεβάσει ο νους μας, καλάθια, ό,τι θέλουμε, κοτούλες, οτιδήποτε, χρησιμοποιώντας χρώματα κοιμωλίας Montobello και χρωματιστά βερνίκια βεβαίως. Πάμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως να δούμε πώς θα κάνουμε αυτά τα δύο όμορφα αυγά. Πάμε! Λοιπόν, θα ξεκινήσω τα αυγουλάκια μου. Έχω καθαρίσει πάρα πολύ καλά το MDF. Στο μεγάλο αυγό θα το βάψω όλο άνδρο. Το μικρό, το υπόλευκο. Το μικρό αυγό το έχω χωρίσει στη μέση και θα βάψω μόνο το κάτω σημείο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το βήμα αυτό. Θα περάσω δύο χέρια χρώμα, δύο χέρια νάξω. Στέγνωσε και περνάω και το δεύτερο χέρι. Θα βγάλω την ταινία που έχω βάλει εδώ για να το χωρίσω στη μέση και θα έρθω να βάψω το επάνω κομμάτι. Θα βάλω μία ταινιούλα για να μην λερώσω το άσπρο μου από κάτω, καινούρια. Εδώ, και θα βάψω με αμοργό. Εγώ έχω επιλέξει αυτές τις αποχρώσεις, εσείς εννοείται ότι μπορείτε να επιλέξετε όποια απόχρωση σας αρέσει. Και έρχομαι στο μικρό αυγό που έχω βάψει νάξο και έχω βάλει από πάνω αμοργό, να περάσω και το δεύτερο χέρι αμοργό. Το κάνουμε μισό-μισό αυτό. Και το μεγάλο θα γίνει μισό-μισό, αλλά θα κάνουμε άλλη τεχνική στο μεγάλο. Θα δένουν μεταξύ τους, αλλά θα είναι διαφορετικά. Ωραία. Από δύο χέρια λοιπόν, δύο χέρια νάξω, δύο χέρια μοργό. Και είμαστε έτοιμοι. Το βάζω στην άκρη. Εδώ λοιπόν θέλω να σας πω, εγώ θα χρησιμοποιήσω stencil για να βγάλω διάφορα σχέδια. Εάν δεν έχετε stencil στο σπίτι σας, θα σας δώσω κάποιες εναλλακτικές, π.χ. να χρησιμοποιήσετε μία χαρτοτενία προκειμένου να βγάλετε ρίγες. Θα σας δείξω τώρα πώς θα βγάζετε να είναι οι ρίγες σας ίσιες. Λοιπόν, κολλάμε μία χαρτοτενία. Μπορείτε να ξεκινήσετε από την αρχή, να πιάσετε εδώ. Ωραία, κολλάμε μία χαρτοτενία εκεί. Παίρνουμε ένα κομμάτι χαρτοτενίας σαν οδηγό και πάμε και την κολλάμε ακριβώς δίπλα εκεί που κολλάει, που τελειώνει η άλλη. Αυτό. Παίρνουμε μία τρίτη χαρτοτενία και ερχόμαστε και την κολλάμε πάλι στο τελείωμα της αλληνής. Εκεί. Ξεκολλάμε τη μεσαία που είναι ο οδηγός μας και πάμε και κολλάμε ακριβώς εκεί που τελειώνει η χαρτοτενία μας. Εκεί. Άλλο κομμάτι χαρτοτενίας και πάει λέγοντας. Έτσι, ανάλογα με το πάχος της χαρτοτενίας μας, έχουμε και τις ανάλογες ρίγες. Οπότε, εάν έρθουμε να βάψουμε εδώ μέσα, μόλις ξεκολλήσουμε αυτές, θα έχουμε π.χ. ας πούμε, αμοργό, νάξο, λέμε αν τις βάψουμε, αμοργό. Είναι ένας τρόπος λοιπόν να έχουμε ίσες ρίγες, χωρίς να καθόμαστε να μετράμε με το χάρακα. Τώρα, εάν θέλουμε να κάνουμε πουά και δεν έχουμε το στένσιλ με τα πουά για να βγάλουμε, βλέπετε αυτό το στένσιλ κάνει και ρίγες, αλλά ακριβώς την ίδια δουλειά μπορώ να κάνω με τη χαρτοτενία, έχει και τα πουά μου. Εάν δεν το έχουμε λοιπόν, μπορούμε να πάρουμε αυτά που είναι για τα ντοσιέ, ξεκολλάμε, ερχόμαστε κολλάμε, περνάμε το χρώμα μας μέσα και έχουμε στένσιλ. Βγάζουμε ίσια πουά. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε ένα μολύβι, να είναι καινούριο όμως, τη γόμα του μολυβιού από πίσω, να πάρουμε χρώμα εκεί και να έρθουμε, να σας δείξω εδώ, τσακ, να πατήσουμε και να βγάλουμε πουά. Τσακ, εκεί. Εμένα δεν είναι καινούργια η γόμα μου, γι' αυτό μου αφήνει, αλλά γίνονται ωραία τα ντότς αυτά. Λοιπόν, εγώ τώρα θα χρησιμοποιήσω το στένσιλ μου για να έρθω να κάνω
Θα ξεκινήσω με αυτό, με το κάτω. Θα πάω εδώ, ακριβώς, όπα, συγγνώμη, να βγάλω τη χαρτοτενία ένα λεπτό. Δεν τη χρειάζομαι πια. Εκεί. Θα έρθω στη μέση, σας είπα, εγώ τώρα χρησιμοποιώ τις αποχρώσεις που θέλω εγώ. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποια άλλη απόχρωση της Montobello έχετε στο σπίτι σας. Εγώ θα βάλω αμοργό και λίμνο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα δύο χρώματα. Έχω δύο σταμπαδόρους. Εάν δεν έχετε σταμπαδόρους, μπορείτε να κάνετε δουλειά και με σφουγγαράκι. Παίρνω χρωματάκι με το σταμπαδόρο μου. Το αδειάζω λίγο, δεν θέλω να έχω πολύ χρώμα γιατί δεν θέλω να μου περάσει κάτω από το στένσιλ. Και έρχομαι και πατάω επάνω στο σχέδιό μου. Το ίδιο λοιπόν θα κάνετε εάν είχατε, καλά τα πόα θα τα δείτε σε λίγο, εάν είχατε βάλει ή είχατε κάνει ίσιες ρίγες. Τα γεωμετρικά σχέδια φέτος είναι πολύ στη μόδα και είπα να σας δείξω κάτι έτσι λίγο πιο, να ξεφύγουμε λίγο από το shabby chic και το rustic steel. Να κάνουμε κάτι λίγο πιο μοντέρνο. Λοιπόν, θα πάρω τον άλλο σταμπαδόρο μου και θα έρθω να πατήσω ακριβώς πάνω με τη λίμνο, με το άλλο χρώμα. Θα κάνω μία διχρωμία δηλαδή. Δεν θέλω να βάψω 100%. Λίγο αφήνω, λίγο χρώμα. Και έχω πάρει αυτό το αποτέλεσμα. Έρχομαι δίπλα, ξαναβρίσκω τη συνέχεια από το στένσιλ μου και συνεχίζω κατά τον ίδιο τρόπο. Και είναι έτοιμο. Τώρα θα χρησιμοποιήσω τη λίμνο αδειάζω το χρώμα μου. Και με τον ίδιο σταμπαδόρο που έχω περάσει τη λίμνο θα πάρω νάξο, το υπόλευκό μου, πάλι θα το αδειάσω εκεί γιατί δεν θέλω το χρώμα μου να περάσει από κάτω και θα έρθω να πατήσω μεριές μεριές δεν θέλω να εξαφανίσω τη λίμνο. Έχω πάρει αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα μας το αυγουλάκι, το οποίο βέβαια θα το διακοσμήσουμε και με σκοινιά και με διάφορα. Θα το δείτε. Πάμε να ετοιμάσουμε και το άλλο αυγουλάκι. Εγώ θα κάνω βέβαια το stencil και στο πλάι, γιατί είναι χοντρό το αυγό μου, για να είναι ολοκληρωμένο. Έτσι. Και θα σας δείξω και λίγο τη σκίαση για να δώσει λίγο βάθος. Αυτό είναι. Λοιπόν. Με ένα πινελάκι, στεγνό, όχι βρεγμένο, παίρνω λίγο μαύρο, το οποίο επίσης αδειάζω. Θέλω να έχει πάνω ελάχιστο. Και έρχομαι εδώ περιμετρικά και κάνω λίγη σκίαση. Το μαυρίζω λίγο για να δώσω λίγο έτσι πιο 3D αποτέλεσμα, να δώσω λίγο βάθος. Εγώ όταν το κάνω αυτό νομίζω ότι απογειώνεται το έργο μου. Δεν ξέρω γιατί μου έχει κάτσει έτσι. Αυτό.
Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε το μεγάλο αυγό για να το δούμε σε σύνολο. Έχω βάλει μία ταινία και το έχω χωρίσει και αυτό στη μέση. Είδατε που σας είπα ότι είναι βαμμένο όλο με νάξο. Δύο χέρια νάξο. Τι θα χρησιμοποιήσω εδώ. Εδώ θα χρησιμοποιήσω τα δύο βερνίκια της Monto Bello. Το ένα είναι το μαύρο ματ και το άλλο είναι το αντίκ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα δύο. Δεν είναι ανάγκη να βάλετε και τα δύο. Εγώ θέλω να δώσω πιο σκουρό αποτέλεσμα και να σας δείξω επίσης και πώς γίνονται οι αποχρώσεις, δηλαδή να δείτε και την αντίκα ένα λεπτό και τη μαύρη και πώς μπαίνουν και σε συνδυασμό μεταξύ τους και αλλάζουν έτσι λίγο την εικόνα του έργου. Λοιπόν, παίρνω ένα πινέλο, έχω δύο πινέλα, το ένα έχει πιο σκληρή τρίχα από το άλλο, αλλά αν δεν έχετε πινέλο με σκληρή τρίχα, σας δίνω και εναλλακτικές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύρμα και θα σας το δείξω ευθύς αμέσως. Λοιπόν, χρησιμοποιώ το αντίκ, το βερνίκι. Παίρνω στο πινέλο μου και έρχομαι να περάσω τη μισή επιφάνεια. Από το αυγό μου. Βλέπετε αυτό όσο το χτενίζω, το έχω πλάγια το πινέλο πολύ, όσο το χτενίζω παίρνω αυτά τα νερά. Και η απόχρωση του αντίκ είναι αυτή, είναι το καφέ. Μπορώ με το πινέλο μου το πιο σκληρό να έρθω και να δώσω ακόμα περισσότερα νερά. Να το χτενίσω ακόμα περισσότερο. Δεν έχετε σκληρό πινέλο, πάρτε το σύρμα της κουζίνας και ελάτε και χτενίστε κατά αυτόν τον τρόπο. Το ίδιο αποτέλεσμα θα πάρετε, δεν έχετε θέμα. Λοιπόν, θα περάσω λίγο πάλι από πάνω γιατί το θέλω να το σκουρίνω εγώ τώρα. Είδατε, πλάγια. Έτσι, θα πάρω και μαύρο και θα έρθω να το κάνω από πάνω και το μαύρο και θα πάρω ένα πιο σκούρο αποτέλεσμα. Και κοιτάξτε τι ωραία απομίμηση ξύλου έχω πάρει. Θα το αφήσω αυτό, θέλει αρκετή ώρα να στεγνώσει το βερνίκι και θα έρθω να συνεχίσω. Λοιπόν, εδώ για το κάτω μέρος θα χρησιμοποιήσω ένα stencil για να βγάλω σχέδιο διαφορετικό. Εκεί. Και θα βάλω πάλι τα δύο χρώματά μου. Που χρησιμοποίησα και στην αρχή, λίμνο και αμοργό. Πάλι όπως σας είπα, το αδειάζουμε το χρώμα ή αν έχουμε σφουγγαράκι θα το ταμπονάρουμε κάπου και μετά θα ερχόμαστε επάνω να πατάμε το σχέδιό μας. Σας είπα, μπορείτε να κάνετε πουά ή να κάνετε ρίγες, να βγάλετε άλλο σχέδιο. Από κάτω. Εάν γνωρίζετε να κάνετε ντεκουπάζ, μπορείτε να κάνετε και ντεκουπάζ. Αφήστε τη φαντασία σας να δουλέψει και παίξτε. Και θα βάλω και την αμοργό. Ωραίοτατα. Και έχω πάρει αυτό το σχέδιο. Λοιπόν, εγώ θα κάνω λίγο και τα πλαϊνά μου. Εδώ, πίσω το έχω κάνει ήδη. Λοιπόν, πάω να κάνω και τα πλαϊνά μου και θα διακοσμήσω μετά, αφού κάνω πάλι τη σκίασή μου, θα σας τα δείξω και θα διακοσμήσω με σκηνάκια, με κουμπάκια, με χαντρούλες, θα δω τι θα βάλω. Και πάλι το πινέλο μου, λίγο μαύρο, άδειασμα και έρχομαι εδώ περιμετρικά να κάνω μία σκίαση.
Λοιπόν, αυτό ήτανε. Τώρα το πώς θα διακοσμήσει ο καθένας, εντάξει, αυτό με ό,τι έχετε στο σπίτι σας. Σας είπα, σκοινιά, κουμπιά, ό,τι έχετε. Ό,τι έχετε και σας είπα και stencil, αν δεν έχετε stencil, σας έδωσα διάφορες εναλλακτικές λύσεις και μπορείτε να βγάλετε πολύ πολύ ωραία σχέδια. Μην φοβηθείτε, 2-3 αποχρώσεις και τα λοιπά και μετά τη φαντασία σας να κάτσετε να διακοσμήσετε το σπίτι σας τώρα που έρχεται Πάσχα, μπορείτε να φτιάξετε υπέροχα πράγματα. Αυτά είναι. Λοιπόν, θα τα διακοσμήσω και θα σας τα δείξω. Πάω. Να τα λοιπόν τα βουλάκια μας. Τα διακοσμήσαμε με τρεσούλες από σκηνή. Είπαμε, διακοσμούμε το σπίτι μόνοι μας. Φτιάχνουμε μόνοι μας διακοσμητικά με χρώματα και μολύας μόνο το μπέλο και βερνίκια υπέροχα έτσι να παίρνουμε πολύ ωραία εφέ. Χρησιμοποιούμε σκοινιά, κορδέλες, χρησιμοποιούμε stencil ή αν δεν έχουμε stencil προσπαθούμε να φανταστούμε διάφορα πράγματα που θα μπορούσαν να μας δώσουν όμορφα σχέδια και φτιάχνουμε μόνοι μας πολύ όμορφα διακοσμητικά για το Πάσχα. Εάν σας άρεσε το βίντεο αυτό και θέλετε να ακολουθήσουν και άλλα βίντεο σαν γι' αυτό, δεν έχετε παρά να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε κουδουνάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε καινούριο project. Γράψτε το σχολείο σας με τυχόν απορίες και εμείς θα απαντήσουμε. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε και εμείς θα είμαστε εδώ να σας δίνουμε όμορφες ιδέες για να περνάτε όμορφα και δημιουργικά το χρόνο σας. Να, και να σας δείξω κι άλλο ένα. Τίποτα, πολύ απλά. Ξέχασα να σας πω ότι αυτά τα ξύλινα, είτε τα κόβετε μόνοι σας, δηλαδή εάν πιάνουν τα χέρια σας, μπορείτε μόνοι σας να αγοράσετε MDF και να κόψετε, ή σε μαγαζιά με είδη χειροτεχνίας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από διάφορα λαγουδάκια, βουλάκια, κοτούλες, οτιδήποτε θέλετε για να χρωματίσετε μόνοι σας, να τα φτιάξετε μόνοι σας στα χρώματα που ταιριάζουν στο σπίτι σας. Καλή συνέχεια λοιπόν σε ό,τι και αν κάνετε.